Προέδρου του Επιχειρητικού Πρωτοδικείου των Κομοτηνής η αίτηση αναστολής. Μαζί με τον συνάδελφο κ. Παπαδημητρίου και τον συνάδελφο που εκπροσωπεί το Σωματείο των Εργαζομένων, αναπτύξαμε εν συντομία τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής. Αντικρούσαμε τις θέσεις που έχει διατυπώσει το Τελωνείο Ξάνθης εναντίον της αιτήσεως αναστολής. Υπογραμμίσαμε ότι το δημόσιο συμφέρον απαιτεί ακριβώς να γίνει δεκτό το αίτημά μας, διότι το δημόσιο συμφέρον δεν είναι μόνο το χρηματικό, είναι και η κοινωνική και εθνική διάσταση του προβλήματος. Και η Πρόεδρος μας είπε ότι θα εκδώσει την απόφασή της εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, διατηρείται και η προσωρινή διαταγή που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες, μέχρι ότου δημοσιευθεί η απόφαση που θα λάβει, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα. Άρα οι εργαζόμενοι επιστρέφουν κανονικά στις δουλειές τους μέχρι επιλογή να... Αυτή τη στιγμή ισχύει η προσωρινή διαταγή που εξεδόθηκε πριν από 10 μέρες. Πιστεύουμε, προσδοκούμε και ελπίζουμε ότι θα γίνει δεκτό το αίτημα αναστολής με την απόφαση που θα εκδώσει η Πρόεδρος, όπως μας είπε, εντός του μηνός Φεβρουαρίου. Να είστε καλά.